Ευχαριστώ που ήρθατε να μιλήσουμε για τις αθλητικές κακώσεις. Να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί πως θα αναφερθούμε στις αθλητικές κακώσεις που αναφέρονται στο γόνατο, στην ποδοκνημική και στον ώμο. Ό,τι πιο σημαντικό νομίζω και πιο συχνό. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, κύριε Γαβρίλη, θα ήθελα να μας πείτε, όταν λέμε αθλητικές κακώσεις, τι εννοούμε, τι περιλαμβάνει ο τίτλος αυτός? Οι αθλητικές κακώσεις είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Mm-hmm. Καταρχήν από τον ορισμό και μόνο μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι μιλάμε για τραυματισμούς, οι οποίοι mm-hmm. συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Είναι τραυματισμοί οι οποίοι μπορούν να προσβάλλουν όλες τις αρθώσεις του σώματος. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι πιο πολύ επικεντρώνονται σε αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι το γόνατο, όμως και η ποδοκνημική, οι συνηθέστερες περιοχές οι οποίες προσβάλλονται. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε, οι αθλητικές κακώσεις, είπατε ότι περιλαμβάνουν αυτές ουσιαστικά τις κατηγορίες και αυτά τα σημεία του σώματος. Υπάρχουν κάποια αθλήματα τα οποία έτσι είναι πιο επικίνδυνα και προκαλούν αθλητικές κακώσεις? Ναι, σαφώς τα σπορ επαφής ή contact sport που λέμε, όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή διάφορα άλλα αθλήματα όπως είναι το rugby, έχουν πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Mm-hmm. Και το ποσοστό των αθλητικών κακώσεων είναι αυξημένο όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στο γόνατο. Πιο, ναι. Που είναι, πραγματικά πιστεύω ότι είναι το πιο hot, ας πούμε, έτσι θα το έλεγα εγώ σε εισαγωγικά σημείο, το οποίο ταλαιπωρείται πολλές φορές έτσι, στις διάφορες στα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες. Και να πούμε λοιπόν για το γόνατο, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες κακώσεις που παθαίνει το γόνατο, εκτός από τη ρήξη μηνίσκου, την οποία την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, και θα πούμε ότι θα εστιάσουμε στη ρήξη μηνίσκου και θα πούμε στοιχεία και πώς γίνεται η επέμβαση, αν γίνεται επέμβαση και πώς γίνεται η αποκατάσταση και όλα αυτά. Σχετικά. Το γόνατο είναι αλήθεια ότι είναι η πιο διαδεδομένη αθλητική κάκωση, θα έλεγα. Έτσι. Η περιοχή δηλαδή που προσβάλλεται πιο συχνά. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είναι μια πολύ βασική άρθρωση mm-hmm. στον ανθρώπινο οργανισμό, στηρικτική άρθρωση. Έτσι. Με μεγαλύτερη ευπάθεια, mm-hmm. αυξημένες πιθανότητες να προκληθεί βλάβη. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό και το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά να έχουμε είτε μια ρήξη του μηνίσκου, όπως είπατε, είτε να έχουμε μια ρήξη χιαστού συνδέσμου. Είτε να έχουμε και διάφορους άλλους τραυματισμούς mm-hmm. στην περιοχή του γονάτου, όπως είναι κάποιες χόνδρινες βλάβες ή κάποιες ρήξεις άλλων συνδέσμων. Γενικώς είναι μία άρθρωση η οποία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι και μία άρθρωση η οποία κυρίως αυτά τα λεγόμενα σπορ που ανέφερα πριν, τα σπορ επαφής δηλαδή, mm-hmm. είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να έχουμε τραυματισμούς.